Ήταν μια εισαγωγή στο θέμα. Να περάσουμε λίγο στις δικές μου διαφάνειες. Εγώ θα σας πω τα οργανικά βέβαια και τις θεραπείες και τα λοιπά. Δύο θέματα δεν θα θυχθούν ουσιαστικά. Το ένα με δύο-τρεις διαφάνειες μόνο είναι η νευροφυσιολογία, γιατί δεν έχουμε κατασταλάξεις. Έχει πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια, αλλά επειδή δεν μπορώ να τα κάνω ιστορία επειδή λείπουν πολλά, γι' αυτό θα το περάσουμε γρήγορα. Και ένα δεύτερο, η δευτεροπαθή, στην οποία σας το λέω εκ των προτέρων, είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο, αλλά δεν θα το θίξουμε σήμερα, γιατί είναι ένα από μόνο του κεφάλαιο δευτεροπαθής. Είναι το όλο μαζί. Καλύτερα είναι να εξαντλήσουμε ένα, παρά να μπλεκόμαστε. Λοιπόν, η δήλωση υπερόλου μου, και πρέπει να πω, γιατί θα μιλήσω για την αποξιτίνη, ότι είμαι ομιλητής με τη Μεναρίδη και μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Φαρμάκου στο εξωτερικό. Quick poll. Θέλω, στο statement, η σχετική δουλειά είναι πιο σοβαρή πάθηση από την προορισμή πάθηση. Μπορούμε να έχουμε λίγο τις ψήφους σας. Ναι ή όχι, ποιοι ψηφίζουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και είναι ποιοι λένε ναι. Άντε, είναι η ώρα, τι θέλει να το κάνουμε γρήγορα. Η αισθητική είναι πιο σοβαρή από την προώρη, δεν είναι έτσι. 90% συμφωνούν με αυτό. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα δύο ασθενείς. Ο ασθενής Α χάνει τη στήση του μέσα σε 2-3 λεπτά μετά τη διείσδυση. Έρχομαι γιατρέ, όλα ξεκινούν καλά, μπαμ, μου πέφτει. Δεν είναι πολύ σοβαρή αυτή η κατάσταση. Και λέει, το έχω και μια ζωή. Φλεμική διαφυγή. Πρωτοπαθής. Ποτέ δεν μπορούσα να κάνω τη ζωή στη ζωή μου. Από τις σπάνιες περιπτώσεις. Σας λέω το χειρότερο σενάριο εδώ, Μάλιστα. Και εγώ γυρίζω έτσι τον ασθενή Β, που λέει, εγώ μπαίνω 3 φορές και τέλειωσα. Μια ζωή. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο ανθρώπων σε εξωτερική τη ζωή? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχουν σεξουαλική ζωή. Ο ασθενής Β' όμως δεν ικανοποιείται, τουλάχιστον. Με οργανισμό. Και με σεξουαλική επαφή. Άμα μπαίνεις και τελειώνεις. Όχι. Άμα μπαίνεις και τελειώνεις, γιατί στην ουσία σκοτώνεται, δηλαδή, εννοώ ότι δεν μπορείς να έχεις σχέση άμα είναι τόσο γρήγορο. Έτσι. Και το 1-2 το έκανα για να το κάνω αντιστοιχεία πρακτικά, έτσι. Απλώς, νομίζω αυτό που εννοεί ο Σπύρος είναι ότι ο ασθενής Β' έχει αίσθημα οργασμού, εξπερματώνει, ενώ ο ασθενής Α δεν εξπερματώνει. Μόνο του μπορεί όμως και αυτός που δεν έχει στήση, έτσι. Θα το θυμηθούμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, και πάει στον ουρολόγο και ο ουρολόγος έχει αυτή την αντιμετώπιση. Αυτό είναι πολύ κλασικό που το λένε. Έχω πάει στον ουρολόγο και μου λέει σιγά το πρόβλημα. Σιγά το θέμα. Μόλις είσαι ένα ασθενή που δεν είχε στήση. Αυτό είναι πρόβλημα. Άρα, είναι θέμα πόσο προώρος είσαι. Είναι θέμα πόσο αισθητική λειτουργία έχεις. Μπορεί μια αισθητική λειτουργία να είναι πιο ήπια, άμα είναι mild, έτσι, και σου λέει ότι δεν έχω καλή στήση, ρε παιδί μου, αλλά μπορώ, τα καταφέρω, αλλά δεν είναι αυτή η σκληρότητα. Έτσι. Είναι πολύ καλύτερα από ένα που έχει πρόωρη. Υπάρχει μια πρόωρη, την οποία την ξέρετε όλοι, έχουν έρθει όλοι, η οποία λεγόταν παλιά, τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, άντε πόρτας. Δηλαδή, έβγαζε, φιλιόταν έτοιμος και με το που πήγαινε, πριν γίνει η δίδυση, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εκνευριζόταν πάρα πολύ η... Δηλαδή, σας λέω ένα πίθανο τώρα που δεν θα το σκεφτείτε ποτέ. Άμα δείτε τέτοιο ζευγάρι και ρωτήσετε, αυτό που εκνευρίζει περισσότερο τη γυναίκα ήταν ο φόβος της ότι ο ηλίθιος τέλειωσε κιόλας να με αφήσει το ίδιο. Που μου το πέταξε. Είναι το άντε πόρτας. Είναι οι πιο τραγικές περιπτώσεις.
Τώρα μη σου σηκωθεί μια χαρά γιατί ξεκίνησε. Από το να τελειώσει εκεί πέρα είναι και το χειρότερο σενάριο σε μια σχέση. Μιλάμε ότι αυτές προφανώς δεν θα είναι συζυγικές σχέσεις αντιπόρτες. Έτσι δεν νομίζω καμία γυναίκα να παντρευόταν κανέναν ο οποίος δεν μπορούσε να διεισδύσει και να τέλειωνε έξω. Δεν είναι, να μην το πω. Είναι αντεπόρτα σε εξυπηρεμάτηση. Έχεις δει αν το σημαίνει η γάμη λόγω αντεπόρτα σε εξυπηρεμάτηση που να το παντρεύτηκε. Και στα συνοικία σου. Α, σε ξέρω, σε κάτι κάτσε. Μην μα πα τώρα στα περιστατικά τώρα. Ναι, λέει και έχει βάλει. Να βάλω στην κουβέντα επίση και το ότι όταν ένα ζευγάρι με αισθητική διαταραχή, η γυναίκα πιστεύει ότι φταίει αυτή. Όταν όμω έχει πρόβλημα σπερμάτιση, η γυναίκα πιστεύει ότι φταίει αυτό. Γι' αυτό δεν τον φορτώνει 10 φορέ περισσότερο με αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει και από πού να κρατηθεί. Ακριβώς. Και δεν έχει και καμία αμφιβολία αυτή ότι δεν με γουστάρει, μήπως έχει άλλη και όλα αυτά που έχει συστήσει. Έτσι, εκεί πέρα δεν έχεις κανένα backup. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο ότι με γουστάρει πολύ. Δεν με γουστάρει. Ναι, και θα σου πει, δεν γουστάρω να με γουστάρει, το καταλαβαίνεις. Επιτέλους. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο, απλώς να θυμίσω ότι υπάρχει ο κεντρικός έλεγχος, έτσι, υπάρχει ο νοτιαίος έλεγχος της εξυπηρεμάτησης και βέβαια τα περιφερειακά νεύρα, τα οποία να μην μπλέξουμε, θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση, ήθελα να πω ένα 20 λεπτό να σας πω τι έχει γίνει με την έρευνα εδώ, προσπαθούν κάποια εργαστήρια, ο Τζουλιάνο έχει πάρα πολλά πράγματα κάνει, αλλά παίζουν πολλά. Είναι τα τρία κέντρα στον εγκέφαλο, δύο στον υποθάλαμο, μέση προοπτική περιοχή και παρακοιλιακός πυρήνας, στο μεσεγκέφαλο. Αυτή η περί τον υδραγωγόφωγα ουσία που είναι και λιπικό σύστημα και διάφορα εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πολυμπαίνω σε αυτά. Έχω το διαβάσει αρκετά, αλλά βέβαια εγώ ως ουρολόγος δεν εκτίμαμαι. Προφανώς τα αισθητικά ερεθίσματα παίζουν κάποιο ρόλο. Έτσι με τα σωμάτια του κράτους το επιλογών και το ειδικό και φυσικά στο υπογάστριο θήτα 12 ομικρον 2. Ας μείνουμε όμως μόνο εκεί και ας πάμε λίγο πλέον σε επίπεδο νευροδιαβαστών που τα πράγματα που ξέρουμε είναι καλύτερα. Έχουμε 4 βασικούς, δεν είναι μόνο η σερωτονίνη, είναι ένας από αυτούς τη σερωτονίνη, σερωτονίνη, ντοπαμίνη, γκάμπα, νοραδρεναλίνη. Και δέστε και εδώ τι γίνεται. Δευτερεύοντας, έτσι. Λοιπόν, δεν θα επιμείνουμε σε αυτό. Βασικές διαγνωστικές προσεγγίσεις, εδώ τα λέει όλα, πραγματικά όταν το έφτιαχνα αυτό νομίζω ότι όλα και τι κάνουμε, έρχεται όσο εγώ πρόωρη. Μάλιστα. Η πρώτη ερώτηση. Μια ζωή ή σου εμφανίστηκε τώρα, ήσουν ποτέ καλά. Όχι, ναι, τελειώσαμε. Η πρόωρη βγήκε, η πρωτοπαθής βγήκε. Μία ερώτηση. Δεν σου παίρνει καθόλου χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, πες ότι είναι αυτό. Το άλλο σενάριο είπαμε δεν θα το πούμε σήμερα. Λοιπόν, άρα έχεις πρόωρη. Πόσο καιρό αμέσως έβγαλες να μένει πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Λοιπόν, περιστασιακά η μόνιμα είναι η ερώτηση για να είσαι πιο σίγουρος με τον προηγούμενη. Ούτε μία φορά στη ζωή σου, έτσι ακραία, για να τον προκαλέσεις. Δεν έχεις κρατήσει. Εξαιρούνται βέβαια κάποιες φορές που θα σου είπε ήμουν μια φορά που ήμουν μεθυσμένος και τα λοιπά. Προφανώς αυτή δεν μπορούσε να θα είχε μια στήση στο περίπου. Δεν έκανε σεξ εκείνη τη φορά. Αυτό ξέρετε, έτσι μην το πάρουμε. Με φυσιολογικές συνθήκες, έστω και μια φορά θέλει ψάξιμο από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο χρόνος μέχρι να έχει περμάσει πόσο, μη σου λέει βλακίες ότι είμαι πρόωρος 20 λεπτά, είναι και βαρεμένη. Έτσι, εγώ έκανα μισή ώρα και τώρα κάνω 10 λεπτά. Οπότε εκεί πέρα αυτούς σταματά στη συζήτηση και τους θέλεστε. Σοκαδέλη, συγγνώμη. Υπάρχει κάποια χρονική διάρκεια πέρα της οποίας θεωρείτε ότι πλέον το πρόβλημα απαλλαγούν. Δηλαδή το ένα λεπτό είναι σχετικό, είπατε. Δύο, τρία, από πόσο και πάνω θα πείτε τελικά να πω κάτι, ακόμα και αν το ενοχλεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για να είμαι ειλικρινής στους 100 ανθρώπους, που θα σου πούν ότι τελειώνω γρήγορα, θα είναι ένας αυτός που θα είναι πάνω από 5 λεπτά. Θα το πούμε, ναι. Μέχρι τα 5, ένας θα είναι. Όλοι, οι 99 θα είναι στα 5.
Και ειλικρινά γερνώ ότι κάνω 20 χρόνια τη δουλειά. Σα λέω, 1% θα είναι. Γι' αυτό μιλάω. Δεν είναι περισσότερο. Δεν είναι τόσο. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα δείτε τόσο δηλαδή με πρόωρη εντελώς όπως βλέπετε με στήση. Τι τρελαμένε ιστορίε, εγώ το έκανα 6 φορές και τώρα το κάνω 2 την ημέρα. Δεν θα δείτε αυτές τις πρόωρες. Λοιπόν, επιπτώσει στη σχέση και στη σεξουαλική ζωή. Άμα έχει σχέση, πώς αντιδράει αυτή. Άμα η άλλη τον έχει βάλει που είπε και τον πυροβολεί. Εάν δεν διορθωθεί αυτή η αδερφή από τη μέση, είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Να το ξέρετε. Άμα έχει τον άλλον που λέει τι έκανε, πώ είσαι. Δεν γίνεται, πώ θα λειτουργήσει έτσι, πώ θα διαλαφθεί. Αφού έχει την απειλή απέναντί σου. Έτσι, πρώτο, πρέπει να απομακρυνθεί από εκεί κάτι να γίνει με εκείνο. Οι ιατρικέ παθήσει πια. Λοιπόν, οι ιατρικέ παθήσει. Μία εξέταση μόνο χρειάζεται να γράφετε. Εργαστηριακή. Τι εσύ. Η μόνη πάθηση που συνδέεται με πρωτοπαθή είναι ο υπερθυροειδισμός. Η μόνη πάθηση που και μόλις διορθωθεί και γίνει ευθυροειδικός, λύθηκε το πρόβλημα. Μαχαίρι. Μαχαίρι, δεν ξέρω πώς έχετε το βίωμα, είναι τρομακτικό. Ακολουθεί εκεί που είναι στο αίμα ή στο μισό, διορθώνεται και πάει. 2, 3, 4, 5 και λέει δεν το πιστεύω, τώρα κάνω ό,τι θέλω, έχω γίνει ένα σούπερ. Εκεί που ντρεπόμουν και έλεγα δεν είμαι για σεξ. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, είναι μία και πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, χρήση φαρμάκων. Έχουμε λίγα φάρμακα που επηρεάζουν, αντίθετα επηρεάζουν συνήθως τα φάρμακα, έτσι. Και επίσης κάνει μία αξιολόγηση με τα ειδικά αιτηματολόγια. Είναι πολύ μικρό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι 2,5, 2 και ένα καινούριο. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό που έχουμε, θα σας το δείξει, στο Euro Check-up σελίδα μας, γιατί αυτόματα σου δίνει ποιος έχει, ίσως έχει, δεν έχει. Και τελειώσαμε. Είναι πολύ καλό όμως για να ασχολείσαι με το τι έκανες μετά, πώς πήγε το φάρμακο, ρε παιδί μου. Βοηθήθηκες ή όχι, σε τι κατάσταση είσαι. Η σύγκριση για να του λες τι έχεις κάνει. Λοιπόν, η δευτεροπαθής, μόνο αυτό να πούμε για δευτεροπαθή, μπορεί να είναι από συστητική λειτουργία, γιατί είπαμε, η συστητική λειτουργία κάνει προώρη. Κάνει, γιατί κάνει, που είναι και ο Σαδαμόπουλος αυτό που είπε. Γιατί κατασκευαστικά είμαστε για την αναπαραγωγή, οπότε όταν έχω να αρχίσω να έχω πτώση, να χάνω τη στήση μου, αυτόματα ο κατασκευαστής έχει ρυθμίσει, θα τελειώνω γρηγορότερα για να προλάβω να αφήσω το σπέρμα μου πριν μου πέσει. Και σε αυτά τα περιστατικά μην τυχόν και αγγίξετε την πρόωρη. Λάθος τεράστιο. Με το που διορθώνετε τη στήση αποκαθίσταται αυτόματα η πρόωρη. Άρα η πρόωρη μέσα στη δική λειτουργία δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθείτε μαζί της. Θα πείτε πρώτα τη στήση και μετά την εξπερμάτιση. Και μετά δεν θα έχει ο ίδιος κανένα πρόβλημα για να σας το αναφέρει. Υπερθυροειδισμός που είπαμε, οι φλεγμονές του προστάτη, νευρολογικές παθήσεις προφανώς και κάποιες παθήσεις να. Η προστατίτιδα μπορεί να κάνει. Πιθανώς μηχανισμός, δεν ξέρουμε. Πιθανώς μηχανισμός. Λόγω της επίδρασης φλεγμονής και του ειδήματος στα νεύρα. Αλλά, ναι. Συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση το να λέμε ότι η προστατίτιδα θα κάνει συντηρητική λειτουργία. Δηλαδή, αυτός που έρχεται για την προστατίτιδα πρέπει υποχρεωτικά να τον ελέγχω και για τη στήση. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, αυτός που έχει συντηρητική λειτουργία, δηλαδή θα έχει και προστατίτιδα. Και να θυμίσουμε ποιον τρόπο διαγνώσκεται η προστατίτιδα, δηλαδή αν θα καταλήξουν σωστά μύρες σε όλους. Το ερώτημα είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, έξω από τη βακτηριακή. Ας έξω, ξέρεις πώς τι κάνουμε, όλοι μας έτσι το ξέρουμε. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι τύποι προστατίτιδας. Λοιπόν, τι έρχονται και σου λένε οι άρρωστοι. Προφανώς σου λένε έχω προστατίτιδα γιατί έχω βάλει 500 γιατρούς. Αλλά του λες εσύ, εντάξει, άσε μου, πες μου, τι έχεις, τι συμπτώματα. Έτσι. Πόσα είναι τα μοντέλα συμπτωμάτων. Το appoint, ποιος το ξέρει το σύστημα. Να το χρησιμοποιείτε όλοι σας πάντοτε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ανδρολογικό και έχουμε βάλει ένα session 1,5 ώρα για την προστατίτιδα.
Είναι αυτό που θα κάνουμε σε διαφανή τη Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά α μην πούμε εκεί πέρα, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που αγαπώ πάρα πολύ, που ασχολούμαι πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί μπορεί να σου πει οτιδήποτε σύμπτωμα. Έτσι. Η προστατήτητα είναι ένα σύμπτωμα το οποίο μπορεί να έχει οτιδήποτε σε αυτή τη ζώνη, κάτω από τον οφαλό και στην αρχή των μυρών. Οτιδήποτε από πόνο, τσούξιμο, κάποιο που ή βλάβη, τη λειτουργία με την ούρηση, με τη στήση, προώρη κτλ. Και εδώ. Μην πλεστούμε. Είναι μεγάλο. Έτσι. Δηλαδή, αφιβάλλω αν μια μισή ώρα θα μας πάρει που έχουμε βάλει τώρα για να το δουλέψουμε, θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε την προσταντήτητα όταν θα την πούμε. Λοιπόν, στη δευτεροπαθή, να, στην κυκλική αντιμετώπιση τύχη. Θεραπεία. Υπερθεροειδισμό, συνδυασμός φαρμάκων σε θέραπη. Εδώ πέρα μαθαίνουμε να βιαζόμαστε η αιτιολογία. Πιθανώς άγχος, υπερευαισθησία βαλάνου, διαταραχή της υποδοχής σερωτονίνης. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ένα, κόψτε τις περιδομές. Κόψτε τις περιδομές επιτέλους. Δεν έχω καμία σχέση με την πρόοδο. Δεν έχω καμία σχέση με την πρόοδο. Είναι βραζιλιανο-ιταλική κόλπα επαγγελματικά που βγήκανε διάφορα εκεί πέρα, έκοβαν τα νεύρα, έκαναν, έδειχναν διάφορα περιτομή στις ιστορίες. Όλα αυτά είναι άκυρα. Ανύπαρκτα. Λοιπόν, αυτό επειδή το μιλήσαμε να το περάσουμε, πάμε στη θεραπεία. Για να δούμε λίγο πρώτον, οι αυτοθεραπείες όλες αυτές ξεχάσετε σαν το διαδίκτυο. Έτσι. Η χρήση τοπικών αλυφών πριν την επαφή δεν είναι πρακτική, έχει φτωχά αποτελέσματα λέει και από τα φάρμακα η ανταποκριτική είναι το μόνο που έχει έγκριση. Για να τα δούμε λίγο αυτά. Αυτά δεν θα τα πω εγώ, θα τα πει η ΕΦΤΑ2. Έχουμε τα κεντρικός ρόντα, SSRI και τραμαδόλι, περιφερικά αναστολής PDE5, τοπική θεραπεία με αισθητικά και χειρουργική πλειοπία μακριά. Η τραμαδόλι είναι μόνο κεντρικός ρόντα. Βασικά ναι. Στου υποδοχή στην βάλα. Βασικά, βασικά, βασικά. Θα σου δείξω όμως τι έγινε με την τραμαδόλη. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα. Να τη τραμαδόλη. Δεν έχει ένδειξη προφανώς. Κεντρικό ρόλο αναλυτικό. Αυτό είναι το βασικό του. Όντως υπάρχουν υποδοχή. Ο οποιοειδής που όμως αναστέλνεται επαναπρόσληψη. Έτσι, δεν ξέρουμε τι από τα δύο λειτουργεί. Συστηματική ανασκόπηση 7 άρθρα. Δέστε την τεράστια διαφορά στη δοσολογία από 25 μέχρι 89, η διάρκεια από 3 μέχρι 12 εβδομάδες, λήψη 1-2 ώρες, μέση διαφορά που πέτυχε 2,77 μίλησης με τον πλασίπο και 2,89 περισσότερες δύο φορές ανεπιθύμητης ενέργειας από τον πλασίπο. Δεν έχει καλό ασφάλειας. Και μία μεγάλη που πήγε να κάνει μία εταιρεία για να το βγάλει, RCT, διακόπηκε γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει η ασθενής και τη σταμάτησαν την προσπάθεια αυτή. Απλώς να το ξέρετε γιατί ίσως το ακούσετε. Αναστολή στις προσδοσίες, το ίδιο. Πάρα πολλές μελέτες, από όλες τις μελέτες, μόνο αυτές οι δύο μελέτες θα σας πω, δεν είναι καλές μελέτες, είναι πάρα πολύ μπερδεμένες, μπερδεύουν και τη στήση μέσα και δίνουν αποτελέσματα γιατί αποκαθίστανται τη στήση που είπαμε. Φαίνεται σε αυτήν, αυτή δεν έχει κάνει κλινικά σημαντική, δεν έβγαλε καλό αποτέλεσμα, αυτή έβγαλε καλό αποτέλεσμα. Με crossover design, δηλαδή έπαιρναν και το ένα και το άλλο ένα λάξ. Πάντως έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και δεν έχει παρά μόνο εκεί πέρα που ενισχύει και βγάζει το άγχος της στήσης, το οποίο προκαλεί την εξπερμάτιση. Δεν έχουμε καλά δεδομένα που να μπορούμε να πούμε ότι έχουν ρόλο. Τοπικά αναισθητικά τα προβλήματα είναι λερώνουν, δρούν σε 30 λεπτά, προκαλούν υπερστησία. Και άμα όπως η έμλα τη βάλετε και πείτε και στον κόλπο με την έμλα, παθαίνει και η υπερστησία και η γυναίκα και λέει τι μέσα είσαι ή έξω. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, έτσι, υπάρχουν μελέτες που τεκμηριώνουν αύξηση. Δεν είναι πρακτική στη χρήση. Να σας πω ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος χορήγησης. Δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει. Έχει πάρει έγκριση πέρυσι. Σε σπρέι που απορροφάται διαφορετικά, δεν λερώνει, δεν κάνει τομές, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα οι Κορεάτες αγαπούν πάρα πολύ, λένε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάποτε μου είχαν δώσει και κάποια να δοκιμάσω, δυστυχώς τα ξέχασα και δεν τα δοκιμάσα. Να προσπώ, εγώ θέλω να τα δοκιμάζω όλα, να έχω προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, έχει 9 παραδοσιακά φυτεά από τζινσέκ μέχρι κανέλα. Και λένε ότι κάνει καλό η Κορεάτες.
Τι να σας πω, έχουν μια μελέτη εντυπωσιακή όμως. Τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί ποτέ. Έτσι, κάτι καλό είναι στο στομάχι. Λοιπόν, και φτάνουμε στη σερωτονίνη. Σερωτονίνη παίζει σαφέστατα ρόλο. Πώς το μάθαμε ότι παίζει ρόλο η σερωτονίνη στην εκφράτηση? Θα μας το πει ο Αντώνης. Μάλλον από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντικαταθλητικών. Το μηχανισμό το μάθαμε γιατί ακριβώς οι ψυχοί αντιτάγραφαν και έλεγαν η αντικατάσταση, μια χαρά είμαι, χαρούμενος είμαι, αλλά κάνω έτσι, κάνω έτσι, δεν τελειώνω. Και λένε, ουπ, γιουπί, θα κλέψαμε. Έτσι. Για το σπίτι 5 έτσι δεν έγινε κάπως, από την μνημονική επέκταση. Όχι από την μνημονική επέκταση, από τις αυτόνομες ευρωπάθειες, πνευματικής, είναι πολύ αργότερο. Η υπέρταση λόγω αυτόνομης ευρωπάθειας είναι η πρώτη μελέτη η εγγλέζικη που έκλεβα τα φάρμακα. Αλλά έτσι, η παρόμοια. Αλλά όχι, εδώ πέρα δεν ήταν καινούριο φάρμακο. Ήταν τα φάρμακα που πήγαιναν και τους έλεγαν ότι γιατρέ θα τα κόψω γιατί δεν μπορώ να τελειώσω. Κουράζομαι, γίνομαι πτώμα και δεν τελειώνω. Έτσι. Όσοι δεν τους έκανε στην τελική λειτουργία κακά φάρμακο γενικά. Έτσι. Λοιπόν, ξέρουμε νομίζω το μηχανισμό. Λίγο να θυμηθούμε, ουσιαστικά υπάρχει εδώ πέρα ένα σύστημα επαναπρόληψης, ρυθμίζει το μεταφορέο ουσιαστικά της σερωτονίνης, έτσι. Ενεργοποιεί το σύστημα μεταφορέας και την απομακρύνει. Την παραγωγή, δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να την κλέβει. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι. Έχει ενδιαφέρον ότι από πολύ παλιά, από ένα ψυχιατρικό περιοδικό του 1998 είναι αυτό, οι δύο τύποι, βλέπετε ότι ο ένας κάνει καθυστέρηση εξπερμάτισης, ο 2C και ο 1A κάνει επιτάχυση της εξπερμάτισης. Και από τότε είχε υποθεί από τους ψυχιάτρους που είχαν ασχοληθεί, είπανε, μπορεί να είναι είτε υπολειτουργία αυτών, είτε υπερλειτουργία αυτών. Και δεν το ξέρουμε, απάντηση. Μπορεί να είναι και τα δύο. Έτσι. Λοιπόν, τα ζήσαμε να χρησιμοποιούμε χρόνια, χωρίς ένδειξη φυσικά. Σαφέστατα η παροξετίνη είναι το καλύτερο, το πιο αποτελεσματικό και τι γίνεται στην ιατρική. Όσο πιο αποτελεσματικό είναι ένα φάρμακο, τόσο περισσότερο σαν επιδημίες θα έχει. Είναι λογικό. Έτσι, συναντάτε στην ιατρική σε όλα τα φάρμακα. Λοιπόν, καλύτερη ανταπόκριση σαφέστατα με καθημερινή χορήγηση γιατί αργούν πολύ να πιάσουν, θα δούμε τα χαρακτηριστικά τα φαρμακοκινητικά και θέλει κλειστή παρακολούθηση για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Δέστε εδώ πέρα η παροξετίνη πόσο καλύτερη είναι από τη σετραλίνη, την κλωμιφένη και την φλοξιτένη. Σαφέστατα η αποτελεσματικότητα δεν παίζεται, έτσι. Δεν παίζεται, είτε και δεν σε πόσο καλύτερα τα αποτελέσματα όταν πλέον το βάζει σε κανονική αντικαταθλιπτική αγωγή. Σας λέω ότι γενικά αυτό το πράγμα δεν το αντέχουν και δεν το δέχονται οι νέοι άνθρωποι, γιατί οι νέοι μας έρχονται. Δεν έχω δει εγώ, έχω δει 10 ανθρώπους που οι μεγάλοι έκαναν μία σχέση με μία μικρή κτλ. Αλλά όλοι οι μικροί είναι αυτοί που έρχονται. Οι πρόοροι είναι από 16 μέχρι 40, το πουλ το 90% των ασθενών, έτσι, μάξιμο. Λοιπόν, τα SSRIs δεν είναι καλά φάρμακα. Αυτή είναι από τη σελίδα του NHS. Και δέστε εδώ πέρα τι αναφέρει. Και δέστε και το τελευταίο. Potential for suicidal thoughts. Έτσι. Αυτοκτονικό ιδεό, πώς το λένε. Ιδεασμός. Αυτοκτονικός ιδεασμός, Λοιπόν, ένα άλλο που να θυμόσαστε για τη μόνιμη χορήγηση. Έχουμε δεδομένα για την παροξυτένη μόνο, ότι κάνει DNA fragmentation και επειδή είναι νέοι άνθρωποι που σε ενδιαφέρει η γονιμότητα, έτσι, δεν θέλουμε κάποιον που να μένει πολύ μέσα. Αυτό το ξέρει για τους νέους, ιδιαίτερα αυτοί που θα ενδιαφέρονται και νομίζω οι περισσότεροι. Λοιπόν, γιατί θέλουμε φαρμακευτική όμως ουσία. Οι συμπεριφερειακές θεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές και είναι δύσκολες οι συμπεριφερειακές στην εφαρμογή τους. Η χρόνια χωρίς έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Λοιπόν, και γι' αυτό, εδώ είναι από τα guidelines, να το περάσουμε γρήγορα, γι' αυτό βγήκε ένα φάρμακο κυκλοφόρησης, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα SSRI, το οποίο έχει ένα διαφορετικό προφίλ φαρμακολογικό, κύριε Αποξητήνη. Ποιο είναι ο ίδιος μηχανισμός, ποιο είναι το προφίλ, το φαρμακολογικό προφίλ,
Το προφίλ είναι ότι μέσα σε μία ωρίτσα πιάνει, κάνει τη max, πιάνει επίπεδα και μετά από 4 ώρες πρακτικά δεν υπάρχει. Έτσι. Οπότε μπορείς να πάρεις το benefit που παίρνεις από τα SSRIs χωρίς να έχεις ένα μεγάλο κομμάτι των ανεπιθύμητων ενεργειών. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Ένα άλλο καλό που έχει, αλλά αυτή είναι όλο αυτό που πρέπει να ξέρετε. Όλα τα άλλα τώρα εγώ που θα σας δείξω απλώς γιατί αυτό είναι πολύ καλά μελετημένο, γιατί πήρε έγκριση και ξέρουμε τα πάντα. Στα άλλα υποθέτουμε με τη γενική γνώση σας SSRIs. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον, δέστε τι έκανε, τι κάνουν όλα τα άλλα. Πάνε πάνω, θέλουν ένα τετράωρο για να πιάσουν μέγιστες δόσεις και μετά άντε να τα βγάλεις. Ενώ η δαμοξιστίνη κάνει την οξία αγωνία. Αυτή είναι η διαφορά της. Αυτή είναι η διαφορά της. Λοιπόν, έχει ταχύ απορρόφηση και με την ταχύ απορρόφηση, άρα χρηστικά κάνουμε αυτό που θέλουμε, τις γεννώσεις. Μπορούμε δηλαδή τα αυξημένα επίπεδα αυτά των μεταφορέων να φέρουν μία αυτορύθμιση με τον χρόνο. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Σίγουρα όμως δεν συσσωρεύεται. Που είναι πολύ καλό. Μπορεί να το παίρνεις κάθε μέρα, μπορεί να το παίρνεις πρακτικά. Δεν έχει ένδειξη να πάρεις δεύτερη δόση. Αλλά άμα παίρνεις τη μικρή, εφόσον αυτά είναι τα ηλίθια που γράφουν τα χαρτιά από πίσω. Έτσι, εδώ είμαστε ακαδημαϊκοί, δεν έχουμε δεσμεύσεις. Δηλαδή, εφόσον μπορεί να πάρεις τον 60 τη δόση, υπάρχει στο εμπόριο και τη διαγραφή, γιατί δεν μπορεί να πάρεις πρωί βράδυ επειδή είσαι σε ένα τέλειο 30 και 30, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Απλώς είναι, ξέρετε, το πλαίσιο που δεν το επιτρέπει. Είναι πολύ λογικό. Γιατί, λοιπόν, η συγκεντρώση από εξωτερικό στο άμα μειώθηκα 5% εδώ πέρα. Απαγορεύεται σύμφωνα με το φύλλο να συνταγογραφηθεί. Έτσι. Με τα μεταγραφή στην αφήλη, γιατί πρέπει να γίνουν δύο πολύ μεγάλες μελέτες για να γίνουν και να πάρει. Υπάρχει όμως η μελέτη η οποία λέει ότι δεν επηρεάζεται καθόλου από την τέτοια, άμα κάποιος πάρει, ξέρουμε ότι θα λειτουργήσουν. Δέστε το περιθώριο ασφάλεια στις μελέτες φάσης 1. Τα 240 μιλιγκράμμ έχουν δοκιμαστεί. Έτσι και έχουν καταγραφεί. Αυτό είναι το περιθώριο ασφάλεια. Αυτό θέλω από αυτό. Λοιπόν. Και έχουμε ένα κρυφό πρόγραμμα 6.000 ασθενών για παρέμβαση. Αυτή είναι πάρα πολύ αυστηρό με οτιδήποτε έχει να κάνει με σεξ. Έτσι. Βλέπετε, στον καρκίνο μιλούσαμε για μελέτες με 170 άτομα σε κάθε άλλο και εδώ θέλουμε 6.000 έτσι, για να πάρουν έγκριση. Γιατί είναι σεξ. Και πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή. Είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι που θα πεθάνεις. Λοιπόν. Να πάμε λίγο στις μελέτες. Αυτή είναι ένας κλασικός σχεδιασμός. Έτσι. Δύο άνους παράλληλα τρέχουν δύο δόσεις με εικονικό φάρμακο. Κλασικές μελέτες. Να πούμε λίγο τώρα, η αρχική κατάσταση είναι λοιπόν 0,9 και πάει στα 3,6. Εδώ είναι η διάμεση τιμή γεωμετρικός όρος, αριθμητικός μέσος μας λέει, μας κάνει εδώ. Λοιπόν, δηλαδή ουσιαστικά σε ένα που είναι κάτω του λεπτού θα το πάει στα 3 λεπτά. Και εδώ είναι, εάν αυτό είναι παρκές. Δεν σας ρωτάω, αυτό θα σας απαντήσει ο άρρωστος. Έτσι, ο άντρας. Ένα θέλω να ξέρετε. Δέστε όπως είναι το σπιτί 5. Θα θυμόσαστε, το ίδιο είναι και εδώ. Αρχικά, και όσο περνάνε οι εβδομάδες, η αποτελεσματικότητα αυξάνεται. Άρα τι λέμε σε αυτούς που παίρνουν PD5, έτσι αυτά τα φάρμακα δεν δίνουν αμέσως. Έτσι, στο δεύτερο κούτι θα σε πιάσει αυτό, δεν λέγαμε και τους παίρναμε το άγχος και μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας έλεγαν «Γιατρέ, εγώ είχα φοβερή στήση». Μπράβο, σε ένα δουλέψε εξαιρετικά, δεν είναι σύνηθες. Μπράβο, και χαιρόταν κι αυτός. Ένα που του έλεγες «Απόψε το κάνεις». Πήγαινε εκείνος έτοιμος, σίδρωνε, τον έπιανε, δεν έγινε τίποτα, σε έπαιρνε τηλέφωνο, τίποτα, πέθανα, τέλειωσα. Έλειξε σαν άνδρας και διάφορα τέτοια. Και σε, γιατί το γεμίσε με άγχος. Νομίζει ότι σήμερα θα είναι. Πάρτε το άγχος και πέστε το αυτό το πράγμα. Έχετε και επιστημονική μέσα να το πάρετε. Μην περιμένετε από την πρώτη φορά ότι θα λειτουργήσει. Σιγά σιγά θα αρχίσει να λειτουργεί. Και βλέπετε στις 24 εβδομάδες ότι ακόμα εδώ πρέπει να κάνει το πλατό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ερωτηματολόγιο και δεν είναι όπως η στήση. Αυτά που βλέπετε από το ελάχιστος να πάω στο μέτριο, από το ελλιπής να πάω στο καλός, στην αντίληψη του ελέγχου,
για την εξυπηρεμάτηση. Είναι πολύ σημαντικές διαφορές οι μία ή οι δύο κατηγορίες. Είναι πολύ σοβαρές. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε το σωστό βελτίωση μία κατηγορία που πιάνει πλέον το 75%, μία βελτίωση, ένα κλικ δηλαδή καλύτερα, κατά πόσο του αρκεί αυτό. Και έχουμε και ένα 40% δύο κλικ. Να ανέβει δύο κατηγορίες, δηλαδή από εκεί που είναι καθόλου να πάει στη μέτρια, λίγο μέτρια, έτσι. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Όπως λέγαμε στις PD5. PD5 τι λέγαμε, τα φάρμακα μπορούν το Μάιο να μας αλλάξουν δύο κατηγορίες. Από το σοβαρό θα πάμε στο μέτριο, μικρό προς μέτρια κατηγορία, έτσι, στις τέσσερις που είχαμε. Δεν θα πάμε ποτέ στη, να είμαστε super duper. Λοιπόν, και στη βατική ικανοποίηση στην επαφή, βλέπετε όλα αυτά ακολουθούν οι παράμετροι. Είναι συνυφασμένοι στα 30 και στα 60. Ανεκτικότητα, αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, γενικά, αυτό θέλω μόνο, οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ασφάλειες, 0,3 με 3,6 αντιστοίχως και 0,9 για το φάρμακο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι σαφέστατα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ 30 και 60. Όχι, εδώ είναι τα συγκοπικά. Τα συγκοπικά είναι κάτω από 0,23, είναι τα γνωστά που έχουμε. Δεν είναι ιδιαίτερο, να το ξέρετε όμως, γιατί μπορεί να σας συμβεί και να είσαι σε εσάς που θα συμβεί. Εδώ πέρα είναι για την ασφάλεια. Αυτό ίδιο είναι αυτά, εντάξει, να μην μείνουμε. Να τις ανεπιθύμητες. Ναυτία, αυτό ήθελα να βρω. Αποτελεσματικό, το νομίζω καταλάβατε που βρισκόμαστε. Έτσι, δεν, να μην, τα πέρασα γρήγορα, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι ξέρετε αυτό που σας είπα. Είμαι επί 3. Η 3 επί 4 εκεί παίζει, 3,6. Λοιπόν, ναυτία 10%, ζάλι 6,4, διάρρεια 3,6, κεφαλαλγία 6,4, έτσι, 1,3, υπνηλία και δεν έχει κόπος και μέσα, είναι στοιχειώδητα ποσά. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές παρενέργειες. Διακοπή λόγω ναυτίας, 0,3% στο εικονικό, 1 στα 30, 2,6 στα 60. Τι κάνω εγώ, όλες τις ώρες έχω δώσει 6 συνταγές, δεν έχω προλάβει τώρα ήρθε το φάρμακο. Τους λέω πάντα ότι το πρώτο χάπι, γιατί ξέρουμε ότι σε όλα τα φάρμακα συνήθως οι παρενέργειες είναι η πρώτη δεύτερη λήψη. Το πρώτο χάπι λέω, δοκιμάστε το σε βραδινή επαφή, ούτως ώστε να κάνω σεξ, να κοιμηθούν, να μην έχουν την αυτεία κτλ. Αυτό βρήκα, σας λέω. Λοιπόν, επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών στη σεξουαλική λειτουργία. Δεν έχουμε προβλήματα γιατί φεύγει γρήγορα. Δεν έχουμε το πρόβλημα της εσαράης που μπορεί να σου κάνει θετική λειτουργία. Λοιπόν, εδώ μελέτησα σεξουαλική λειτουργία, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, άγχος με όλα αυτά τα ερωτηματολόγια. Και στερετικά σύνδρομα με ένα DES ερωτηματολόγιο που δέστε τι γίνεται εδώ πέρα. 43 συμπτώματα αξιολογεί αυτό. Λοιπόν, αποδείχθηκε εν πάση περιπτώσει ότι δεν κάνει σύνδρομο απόσυρσης. Γιατί θέλουμε αυτούς σιγά σιγά που προοδεύουν να τους αφήσουν να μην έχουν εξάρτηση. Έτσι, αυτό να σας μείνει μόνο. Αλλά είναι μελετημένο. Οπότε πάμε στα guidelines ότι μετά από τη διαγνωστική προσέγγιση και τη συμβουλευτική, εάν είναι δευτεροπαθής, πάμε και κάνουμε τη στήση. Εάν είναι lifelong, φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική ζεύγους, συμπεριφορική και combination therapy. Θεωρώ ότι το combination therapy πλέον έχει επιβληθεί και όλοι οι σοβαροί και σεξολόγοι, αλλά και οι σοβαροί του sexual medicine, νομίζω ότι αυτό εφαρμόζεται. Εδώ πέρα γίνεται μια διακοπή, το 6 με 8 εβδομάδες είναι ένα νούμερο επιθυμητό. Δεν είναι τεκμηριωμένο και θεωρώ λάθος αυτό να μην το καθορίζουμε όταν πλέον μόνο όταν σου πει ότι σε κάποιες ευκαιριακές, γιατί όλοι ξέρετε και το PD5, κάποιοι κάνουν προσπάθεια, γιατί έτυχε έτσι, ας πούμε, καλούνται να πάρουν φάρμακο, έχουν και κάποιες χωρίς φάρμακο επαφές. Όταν σας πούνε ότι οι χωρίς φάρμακο επαφές είχα και ήταν καλές, λίγες καλές, είχα και 2-3, είχα 10 επαφές, αλλά οι 2 ας πούμε ήταν και χωρίς φάρμακο και ήταν καλά. Εκεί μπορείτε να το ξεκινάτε. Εγώ θα πάω δηλαδή με το ίδιο μοτίβο που πάω στο PD5, στην ψυχογένεια. Αυτά είχα να σας πω από το οργανικό κομμάτι. Κάμε ένα παρακαλώ. Ναι. Μπορεί να το είπατε και να μην το πρόσεξα. Ποια είναι η ιδανική στιγμή να το πάρει κανείς, πόση ώρα πριν, μία ώρα. Μία ώρα. Το πικ είναι από τη δίδα στη μία ώρα περίπου. Είναι μία και κάτι, οπότε πρακτικά εγώ τους λέω ότι άμα το πάρεις σε 6 μετά σε 7,5 μετά τι θέλεις. Αλλά προσοχή, εδώ δεν έχουμε το μεγάλο παράθυρο.
Έτσι, 6 με 7 μέχρι τις 10. Τετράωρο. Το παράθυρο είναι τετράωρο, δεν είναι σαν το σπίτι 5, 8 με 12. Από τη στιγμή της λήψης. Και το παίρνει κανείς άφοβα κάθε μέρα. Ή και δύο φορές την ημέρα, έτσι. Άφοβα. Κάθε μέρα άφοβα, ναι, δεν μπορώ να το πω, το δύο φορές την ημέρα, αλλά είναι okay. Λογικό άμα παίρνει το 30. Κάθε μέρα όπως άφοβα. Έτσι. Με ποια δόση είμαστε να ξεκινήσουμε? Να σας πω κάτι, θεωρώ, εγώ είχα δώσει το πρώτο δίμηνο της ζωής μου 25 και 50 βιάγρα, γιατί ήθελα να έχω μια εμπειρία να μην την πατήσω, και μετά το δίμηνο δεν είχα συναγραφήσει ποτέ στη ζωή μου άλλο 8 εκατοστάρι. Ήθελα να αρχίσω με τη μεγάλη δόση και μετά εκεί να το κόβουν για να είναι πιο οικονομικό. Λοιπόν, τώρα προφανώς όλες οι συνταγές μου που έχω δώσει είναι 30. Εάν κάποιοι τώρα είχαν κάνει παλιότερα χρήση που ήταν δύο ασθενείς μου, τον SSRI, φοβάμαι λιγότερο για την κατηγορία, και του συνταγοράφησα ένα κουτί 30, ένα 60. Και σου λέω, πάρετε πρώτα το 30 και άμα θέλετε μετά θα πάρετε και τον 60 και θα γυρίσετε πίσω με τις 8 προσπάθειες για να δούμε πώς έχετε πάει συνολικά. Για να μην έχουν το πει ένα λάδι πολύ. Χρειάζεται. Ακόμα μαθαίνουμε. Και εγώ μαθαίνω. Έτσι, σας λέω το πώς το έχω σκεφτεί. Είχα καθίσει και είχα σκεφτεί πώς θα προγραμμώσω αυτά που έκανα τώρα που έχω και την αποξεδίνη. Αν παίρνει ήδη η PD5 inhibitors, επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, δουλεύει να το κόψει και μετά να δοκιμάσει ή μπορούμε να το δώσουμε ασφαλώς? 10 λεπτόμαστε. Όχι, δεν καλυπτώνει. Χρειάζεται η διακοπή του tapering. Όχι, α, χρειάζεται tapering η διακοπή του, δηλαδή σταδιακή μείωση με το μαχαίρι απευθείας. Δεν χρειάζεται. Γιατί αυτό μελέτησα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι η λήψη. Άμα το παίρνει καθημερινά μια εβδομάδα, το είχε ένα τετράωρο ουσιαστικά, οπότε είναι 28 ώρες, δηλαδή μια μέρα. Με μια λήψη και σε 4 ώρες δεν είναι. Σε μια εβδομάδα είναι σαν να πήρε ένα μια μέρα. Δεν χρειάζεται. Σταδιακή μείωση. Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.